Καλησπέρα και πάλι με ένα ακόμα βιντεάκι. Μετά από αρκετές ημέρες και με μία καθυστέρηση, είναι γεγονός. Είναι πλέον το αναλυτικό review, όπως δηλώνει και ο τίτλος, για το Poco F3, το καλύτερο τηλέφωνο της εταιρείας και γενικότερα, αλλά και που είναι διαθέσιμο αυτή τη στιγμή στη χώρα μας. Το χρησιμοποιώ καθημερινά για σχεδόν 2 εβδομάδες τώρα. Έχω μία σαφώς καλύτερη εικόνα για το τι ακριβώς προσφέρει σαν συσκευή και το πώς τα εντυπωσιακά τεχνικά χαρακτηριστικά για τα χρήματα που κοστίζει μεταφράζονται σε καθημερινή χρήση. Και στο συγκεκριμένο βίντεο, όπως πάντα, θα δούμε αναλυτικότερα τι προσφέρει η οθόνη του, οι κάμερες στο πίσω μέρος του και φυσικά οι πολύ εντυπωσιακές επιδόσεις, να είμαι ξεκάθαρο σε αυτό, από τον Snapdragon 870 επεξεργαστή της Qualcomm που υπάρχει στο εσωτερικό του. Το έχω στη θήκη το Poco F3 και αυτό επειδή η γυαλιστερή πίσω επιφάνειά του, όσο εντυπωσιακή και αν είναι σε εμφάνιση, είναι πραγματικά πολύ εύκολο να μαζέψει δαχτυλιές, με αποτέλεσμα να μην είναι απαραίτητα όμορφο όταν το κοιτάει κανείς. Στη συνέχεια του βίντεο θα το βγάλω για προφανείς λόγους από τη θήκη. Να πω εδώ εξ αρχής ότι ό,τι μειονέκτημα και αν ψάξει να βρει κανείς για το Poco F3, είναι δεδομένο ότι πρέπει πάντα να το κρίνει με γνώμονα την τιμή του, που επίσημα στη χώρα μας είναι στα 429 ευρώ για την έκδοση με 128 GB αποθηκευτικού χώρου και 6 GB μνήμης RAM, και είναι γεγονός ότι η οθόνη, αλλά ειδικά ο επεξεργαστής στο εσωτερικό του, είναι ισχυρότερος ακόμα και από συσκευές που μέχρι και σήμερα κοστίζουν έως και τα διπλάσια χρήματα σε σύγκριση με το Poco F3. Και αφού το έβγαλα και από τη θήκη του, πάμε να δούμε λίγο αναλυτικότερα, όπως πάντα, πρώτα την οθόνη. Έχει μια εντυπωσιακά μεγάλη γρατζουμιά σε αυτό εδώ το σημείο η συσκευή. Ευτυχώς όχι η ίδια η οθόνη, αλλά το screen protector που έχει προεγκατεστημένο, και είναι και ένας από τους λόγους που πάντα είναι καλοδεχούμενο να έρχεται μια συσκευή με ένα έστω απλό screen protector, ώστε να μπορείς να το χρησιμοποιήσεις άμεσα χωρίς να έχεις το φόβο ότι μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο όπως στην περίπτωση αυτή. Κλείνω αυτή την παρένθεση και πάμε να δούμε λίγο τώρα αναλυτικότερα. Όσες μέρες χρησιμοποιώ το Poco F3, έχω αφήσει το default background που έχει η συσκευή όταν την ανοίγεις από το κουτί της, και αυτό κυρίως επειδή η Poco έχει κάνει μια πολύ καλή επιλογή ενός φόντου το οποίο τονίζει όλα τα χαρακτηριστικά της οθόνης. Είναι ένα AMOLED panel με ανάλυση 2400x1080 pixels, έχει και υψηλό ρυθμό ανανέωσης στα 120 Hz, κάτι που δεν θεωρείται δεδομένο σε αυτή την κατηγορία, ειδικά ο συνδυασμός μιας πολύ καλής AMOLED οθόνης και ρυθμού ανανέωσης στα 120 Hz, ενώ παρότι δεν το διευκρινίζει αυτό στις ρυθμίσεις της οθόνης στο Poco F3, ο ρυθμός αυτός ανανέωσης προσαρμόζεται ανάλογα με την περίπτωση, μπορεί να επιστρέψει στα 60 ή και στα 90 Hz ανάλογα με την εφαρμογή που χρησιμοποιούμε, προκειμένου να μην καταναλώνει άσκοπα ενέργεια όταν δεν υπάρχει λόγος. Όταν είμαστε λοιπόν σε ένα βίντεο στο YouTube ή όταν γενικά προβάλλουμε ένα βίντεο, ο ρυθμός ανανέωσης κατεβαίνει στα 60 Hz. Υπάρχει μια εξαίρεση εδώ την οποία θα δούμε στη συνέχεια, αφού το YouTube και όχι μόνο δεν έχει έτσι κι αλλιώς τη δυνατότητα να προβάλλει βίντεο με περισσότερα από 60 καρέ το δευτερόλεπτο. Παρ' όλα αυτά, στις εντυπωσιακά πολλές ρυθμίσεις για την οθόνη που έχει το Poco F3, θα δούμε στη συνέχεια και ακόμα περισσότερες, υπάρχει δυνατότητα να προσπαθεί να αυξήσει τεχνητά το ρυθμό ανανέωσης σε ένα βίντεο, τα καρέ ένα δευτερόλεπτο εδώ, σε FPS αν θέλουμε να το πούμε έτσι, προκειμένου να φαίνεται πιο ομαλά στην 120 Hz οθόνη του. Η συγκεκριμένη δυνατότητα λειτουργεί μόνο σε συγκεκριμένες αντίστοιχα εφαρμογές για την αναπαραγωγή βίντεο, κάτι που σημαίνει ότι όταν την ενεργοποιήσουμε δεν θα προσφέρει το ίδιο αποτέλεσμα όπου και να βλέπουμε βίντεο, δεν θα το κάνει για παράδειγμα στην εφαρμογή του YouTube. Σε κάθε περίπτωση είναι μια καλοδεχούμενη επιλογή για εκείνες τις λίγες περιπτώσεις που είναι χρήσιμο. Μια ακόμα πολύ ενδιαφέρουσα επιλογή είναι το AI HDR Enhancement. Προφέρει τη σωστά τη συγκεκριμένη λέξη, προσπαθεί να αυξήσει το δυναμικό εύρος και το χρωματικό εύρος σε μια εικόνα όταν προβάλλεται στην οθόνη του τηλεφώνου, προκειμένου να την κάνει πιο ζωντανή και έντονη, και αυτή η δυνατότητα υποστηρίζεται σε συγκεκριμένες εφαρμογές και με δεδομένο το ότι έχει μια έτσι καλώς πολύ εντυπωσιακή χρωματικά οθόνη το Poco F3, δεν είναι απαραίτητο να την έχουμε και αυτή ενεργή. Στις ρυθμίσεις της οθόνης όμως, το Poco F3 έχει δύο ακόμα πολύ χρήσιμες επιλογές. Η μία είναι προφανώς να μπορούμε να αλλάξουμε ανάμεσα στα πολλά διαφορετικά χρωματικά προφίλ, θα τη δούμε στη συνέχεια. Το ξεχωριστό Reading Mode, η λειτουργία ανάγνωσης όπως θα μεταφραζόταν στα ελληνικά, είναι διαφορετική από το συνηθισμένο, και αυτό γιατί προσφέρει κάποιες πολύ χρήσιμες επιπλέον επιλογές. Όταν λοιπόν την ενεργοποιήσουμε, έχουμε τη δυνατότητα να διαλέξουμε ανάμεσα στο κλασικό Reading Mode που αλλάζει τη θερμοκρασία στα χρώματα της οθόνης, μειώνοντας την μπλε απόχρωση του φωτισμού και κάνοντας την οθόνη πιο ξεκούραστη, και μάλιστα μπορούμε εμείς να επιλέξουμε χειροκίνητα
πόσο έντονο θα είναι το συγκεκριμένο φαινόμενο. Έχει όμως και ένα ξεχωριστό paper mode που προσπαθεί να εξομοιώσει ένα χαρτί, ένα κείμενο και εικόνες που είναι τυπωμένες σε χαρτί. Έχει ένα μικρό κόκκο η οθόνη οπτικά στο συγκεκριμένο mode και εδώ μπορούμε να επιλέξουμε τη θερμοκρασία του χρώματος αλλά και πόσο έντονο θα είναι το συγκεκριμένο φαινόμενο, αλλά και να αλλάξουμε χρωματικά την απόδοση, να είναι πλήρη η χρωματική παλέτα, περιορισμένη με λιγότερο, με ξεπλημμένα θα μπορούσε να πει κανείς έτσι χρώματα, ή ακόμα και ασπρόμαυρη για να είναι όσο το δυνατόν πιο ξεκούραστη, ανάλογα φυσικά με τις προτιμήσεις μας. Αυτές οι δυνατότητες είναι πραγματικά χρήσιμες και εντυπωσιακές. Μέχρι ένα σημείο για κάποιες ημέρες χρησιμοποιούσα προσωπικά το Poco F3 το βράδυ για να διαβάζω κάτι και μου φαινόταν παράξενο όταν χρησιμοποιούσα μία άλλη συσκευή στις ίδιες συνθήκες. Παρ' όλα αυτά συνηθίζεται. Υπάρχει φυσικά ξεχωριστό dark mode, δεν το ενεργοποιώ όπως πάντα γιατί δεν γράφει το ίδιο καλά στο πλάνο της κάμερας και αντανακλά η ίδια η κάμερα πάνω στην οθόνη. Και για να κλείσουμε με την οθόνη αυτή, πάμε να δούμε και πάλι τις πολλές διαφορετικές επιλογές για τη χρωματική της απόδοση, και αυτό είναι ένα από τα πλεονεκτήματα σε τηλέφωνα με AMOLED οθόνη για όσους δεν θέλουν μονίμως υπερβολικά ζωντανά και έντονα χρώματα. Λοιπόν, η αυτόματη λειτουργία σου δίνει τη δυνατότητα να αφήνει την οθόνη να προσαρμόζεται ανάλογα με το περιεχόμενο που προβάλλει. Υπάρχει η επιλογή για κορεσμένα χρώματα να είναι μονίμως όσο το δυνατόν πιο έντονα. Το original color, το οποίο κάνει την οθόνη λίγο πιο ρεαλιστική σε εισαγωγικά και στην πράξη να μην είναι τόσο έντονη χρωματικά, αλλά και οι επιλογές για προχωρημένους που έχουν όλα τα ακριβότερα τηλέφωνα της εταιρείας με AMOLED οθόνη που μας επιτρέπουν να διαλέγουμε συγκεκριμένο χρωματικό προφίλ. Το DCI-P3, το sRGB και το AMOLED Wide Color Gamut, το οποίο έχει ένα όσο το δυνατόν πιο ευρύ χρωματικό εύρος για μία AMOLED οθόνη. Ειδικά το DCI-P3 παράγει υπερβολικά ζωντανά και έντονα χρώματα όπως και το AMOLED Wide Color Gamut, και το Original που υπάρχει και εδώ σαν μία επιπλέον επιλογή. Όλη αυτή η μεγάλη περιγραφή της οθόνης του Poco F3 είναι για να δείξει όσο το δυνατόν καλύτερα ότι το τηλέφωνο δεν περιορίζεται στο να έχει απλά ένα πολύ εντυπωσιακό χρωματικά AMOLED panel, αλλά έχει και όλες τις επιλογές για να κάνουμε εμείς ό,τι ακριβώς θέλουμε με την οθόνη. Και πριν πάμε στις κάμερες, στο πίσω μέρος του και στη συνέχεια στις επιδόσεις, να πω κάτι ακόμα. Η μέγιστη φωτεινότητα της συγκεκριμένης οθόνης είναι απόλυτα ικανοποιητική για να μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και σε ξεχωριστούς χώρους, σε εξωτερικούς φτού χώρους. Παρ' όλα αυτά υπάρχει μια ενδιαφέρουσα επιπλέον επιλογή. Όταν απενεργοποιήσουμε την αυτόματη προσαρμογή του φωτισμού, μπορούμε να επιλέξουμε ένα sunlight mode, το οποίο όπως περιγράφει μάλλον μέχρι ένα σημείο, κάνει την οθόνη να έχει όσο το δυνατόν υψηλότερο επίπεδο φωτισμού. Πραγματικά είναι υπερβολικά δυνατός ο φωτισμός της και το συγκεκριμένο mode είναι προφανώς χρήσιμο κάτω από τον ήλιο, κάτι που πλέον εδώ και λίγο καιρό όσο μπαίνουμε στο καλοκαίρι είναι ένα φαινόμενο στην Ελλάδα. Είναι δύσκολο να δει κάποιος το τηλέφωνο του αν δεν έχει μια αντίστοιχα καλή οθόνη. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι με το συγκεκριμένο sunlight mode ενεργό, η οθόνη του Poco F3 είναι εντυπωσιακά ευανάγνωστη ακόμα και κάτω από το φως του ήλιου. Επειδή τώρα οι κάμερες στο πίσω μέρος του Poco F3 δεν είναι ο τομέας στον οποίο ξεχωρίζει η συσκευή, τουλάχιστον όχι για τα χρήματα και για την κατηγορία στην οποία ανήκει, οι επιδόσεις όμως και γενικότερα τα τεχνικά του χαρακτηριστικά μαζί με την οθόνη που είδαμε ήδη αρκετά αναλυτικά, το κάνουν πραγματικά να ξεχωρίζει. Στο εσωτερικό του, όπως έχουμε δει και σε προηγούμενο βίντεο και είναι γενικότερα γνωστό, υπάρχει ο Snapdragon 870 επεξεργαστής της Qualcomm. Αναφέρεται σαν Snapdragon 865 στη συγκεκριμένη και σε σχεδόν όλες τις εφαρμογές, και αυτό δεν είναι τυχαίο, αφού ο 870 είναι μια βελτιωμένη έκδοση του 865 και του 865 Plus. Η ουσιαστική διαφορά είναι ότι ο ένας από τους 8 πυρήνες επεξεργασίας του, ο ισχυρότερος από αυτούς, έχει πλέον ακόμα υψηλότερη συχνότητα λειτουργίας στα 3,2 GHz ή συγκεκριμένα στα 3,187 σύμφωνα με την εφαρμογή. Έχει λοιπόν και μια αντίστοιχα πολύ ισχυρή κάρτα γραφικών που θα δούμε στη συνέχεια. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι δεν υπάρχει πραγματικά κανένας απολύτως τρόπος να κάνει κάποιος το Poco F3 να καθυστερήσει ό,τι και να του ζητήσει στην καθημερινή χρήση. Δεν πρέπει εδώ να ξεχνάμε ότι το τηλέφωνο είναι το ίδιο ή και λίγο ισχυρότερο από high-end συσκευές της Xiaomi και άλλων εταιριών που μέχρι πριν μερικούς μήνες, μέχρι το καλοκαίρι που μας πέρασε ή και τις αρχές του προηγούμενου χειμώνα, είχαν τον 865 στο εσωτερικό τους και μέχρι τότε θεωρούνταν οι flagship και καλύτερες συσκευές από κάθε εταιρεία, με το Poco F3 πλέον να κοστίζει τα μισά χρήματα από πολλές από εκείνες τις συσκευές, ακόμα και στην τωρινή τιμή τους. Έτσι λοιπόν, σε ό,τι αφορά την καθημερινή χρήση, μπορεί να κάνει κανένας ό,τι θέλει με το Poco F3.
Τα 6 GB μνήμης RAM δεν είναι περιοριστικός παράγοντας τουλάχιστον αυτή τη στιγμή. Είναι γεγονός ότι ίσως σε βάθος χρόνου και με κάποιες εφαρμογές όπως το Facebook, το Instagram και το YouTube μέχρι ένα σημείο να γίνονται όλο και πιο απαιτητικές, τα 6 GB αυτά μνήμης RAM μπορεί να είναι λιγότερα από όσο θα έπρεπε, όχι όμως για να φτάσει το Poco F3 σε σημείο να δυσκολεύεται να κάνει αυτό που θα του ζητήσουμε, αλλά μετά ίσως από 2 ή 3 χρόνια να μην μπορεί να έχει ταυτόχρονα πολλές από αυτές τις εφαρμογές ενεργές. Παρότι θα δούμε τη gaming απόδοση τώρα που έχει συσκευή σε ένα συγκεκριμένο παιχνίδι, ως συνήθως στο Call of Duty Mobile, πριν το κάνουμε αυτό, είναι αρκετά χρήσιμο να δούμε την απόδοση που έχει και στο 3D Mark, ένα πολύ συγκεκριμένο και χρήσιμο benchmark, γιατί μετράει με σωστό τρόπο, δεν είναι το AnTuTu benchmark. Μετράει λοιπόν με σωστό τρόπο την απόδοση που έχει η GPU στο εσωτερικό κάθε συσκευής και εδώ βλέπουμε ότι το αποτέλεσμα που δίνει το Poco F3 είναι ό,τι ισχυρότερο μπορεί να βρει κανείς, ακόμα και σε σύγκριση με συσκευές που έχουν τον Snapdragon 865 και τον 865 Plus στο εσωτερικό τους. Η απόδοση αυτή είναι περισσότερο από ικανή για οποιοδήποτε παιχνίδι υπάρχει μέχρι και αυτή τη στιγμή διαθέσιμο στο Play Store για Android smartphones, και με δεδομένο το ρυθμό με τον οποίο βελτιώνονται αυτά τα παιχνίδια, είναι πιθανότατα σίγουρο ότι για τα επόμενα χρόνια το τηλέφωνο θα είναι πραγματικά απόλυτα ικανό να παίξει οτιδήποτε του ζητήσουμε. Και εδώ ένα από τα πλεονεκτήματα που έχει το Poco F3 είναι ότι παρότι είναι ένα σχετικά λεπτό τηλέφωνο και όχι ιδιαίτερα βαρύ εδώ που τα λέμε, στη συνέχεια θα δούμε περισσότερα για αυτό, δεν αισθάνεται ενοχλητικά ακόμα και όταν παίζει κάποιος απαιτητικά παιχνίδια. Και εδώ πρέπει να θυμόμαστε πάντα κάτι, ότι όταν νιώθουμε αυξημένη τη θερμοκρασία στο πίσω μέρος ενός τηλεφώνου, όποιο και αν είναι αυτό και όχι μόνο το Poco F3, αυτό σημαίνει ότι η συσκευή κάνει καλά τη δουλειά της, απορροφά τη θερμοκρασία που παράγει ο επεξεργαστής στο εσωτερικό της και προσπαθεί να την, μάλλον τη διαχέει στο χώρο γύρω της προκειμένου να τον κρυώσει. Βέβαια, αυτό μέχρι ένα σημείο, αν αυξηθεί υπερβολικά η θερμοκρασία στο εσωτερικό ενός τηλεφώνου, θα είναι αντίστοιχα ενοχλητικό και στο εξωτερικό του σημείο. Δεν ισχύει αυτό σε καμία περίπτωση για το Poco F3 και ακόμα και αν παίζει κάποιος για πολλή ώρα παιχνίδια με αυτό, δεν θα αντιμετωπίσει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Και αφού είδαμε όλα στα οποία ξεχωρίζει πραγματικά το Poco F3 για τα χρήματα που κοστίζει επίσημα στη χώρα μας και πόσο μάλλον για τα χρήματα που μπορεί να το βρει κανείς με άλλους τρόπους, πάμε και στις κάμερες στο πίσω μέρος του, οι οποίες δεν είναι απαραίτητα το ισχυρό του σημείο, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Από την αρχή δεν υπάρχει κάποιος τρόπος να το κρύψουμε έτσι κι αλλιώς και να θέλουμε. Η βασική του κάμερα έχει ονομαστική ανάλυση 48 MP, η οποία από μόνη της θα μπορούσε να είναι απόλυτα ικανοποιητική. Παρ' όλα αυτά, ο IMX582 αισθητήρας της Sony που έχει επιλέξει η Poco είναι μια οικονομικότερη έκδοση του έτσι κι αλλιώς παλαιότερου πλέον IMX586, ο οποίος και τότε ήταν, μάλλον πριν μερικά χρόνια, ήταν η καλύτερη πρόταση της Sony με τη συγκεκριμένη ανάλυση, και η κάμερα αυτή είναι η λίγο οικονομικότερη έκδοσή της. Αυτό σημαίνει ότι οι φωτογραφίες που μπορεί να βγάλει το Poco F3, ακόμα και σε καλές συνθήκες φωτισμού, είναι σε κάθε περίπτωση ικανοποιητικές για μια συσκευή σε αυτή την κατηγορία. Δεν είναι εύκολο να βρει κανείς τηλέφωνο που να έχει μια συνολικά καλύτερη κάμερα, είναι όμως πολύ πιθανόν σε κάποιες περιπτώσεις κάποια άλλα τηλέφωνα να μπορούν να βγάλουν μια λίγο ή και αρκετά καλύτερη φωτογραφία, χωρίς όμως ποτέ να συνδυάζουν την καλύτερη αυτή κάμερα με τις επιδόσεις και την οθόνη που έχει το τηλέφωνο της Poco. Αντίστοιχα τώρα και η δεύτερη κάμερα με τον υπερευρυγόνιο φακό είναι κάτι απλά ικανοποιητικό, έχει προφανώς ένα μεγαλύτερο πλάνο σε κάθε φωτογραφία, έχει όμως χαμηλότερη ανάλυση στα 8 MP όσο είναι άλλωστε το συνηθισμένο για ένα mid-range τηλέφωνο, κάτι που σημαίνει ότι και εδώ η απόδοσή της είναι απλά ικανοποιητική. Οι φωτογραφίες έχουν αποδεκτά επίπεδα λεπτομέρειας, χωρίς και πάλι να ξεχωρίζουν με την ποιότητά τους. Το δυναμικό εύρος είναι ίσως λίγο περιορισμένο, ενώ αυτό που έχει σημασία είναι ότι και στην ultra wide κάμερα αλλά και στη βασική του κάμερα, το Poco F3 προσπαθεί να βγάλει φωτογραφίες με ίσως λίγο πιο ζωντανά και έντονα χρώματα όταν είναι το AI mode ενεργό. Σε κάθε περίπτωση όμως παραμένουν αρκετά ρεαλιστικές οι φωτογραφίες αυτές. Παραδόξως, τώρα η τρίτη και τελευταία κάμερα στο πίσω μέρος του τηλεφώνου έχει μάκρο φακό για φωτογραφίες από πολύ μικρή απόσταση, όπως και σε σχεδόν όλα τα τηλέφωνα της Poco και της Xiaomi. Η διαφορά της είναι ότι, όπως και σε κάποια άλλα μοντέλα της εταιρείας, η κάμερα αυτή έχει ανάλυση 5 MP που είναι έστω καλύτερη από το συνηθισμένο στα 2 μόλις MP, έχει όμως και autofocus, κάτι το οποίο είναι πάντα πολύ χρήσιμο, γιατί μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε εμείς πόσο κοντά ή μακριά θα είμαστε σε αυτό που θέλουμε να φωτογραφίσουμε,
δεν μας περιορίζει σε μία συγκεκριμένη απόσταση και κατά κανόνα μας δίνει τη δυνατότητα να βγάλουμε μία φωτογραφία από αρκετά πιο κοντά. Οι φωτογραφίες αυτές τώρα, για εκείνες τις πολύ λίγες περιπτώσεις που είναι χρήσιμη μία μάκρο φωτογραφία, είναι σίγουρα ικανοποιητικές, με δεδομένη την καλύτερη σε εισαγωγικά ανάλυση του συγκεκριμένου αισθητήρα και τουλάχιστον η μάκρο κάμερα του Poco F3 δεν σε περιορίζει σε ένα πολύ συγκεκριμένο πλάνο όταν θες να τη χρησιμοποιήσεις. Πάμε να δούμε τώρα και την μπαταρία στο εσωτερικό του τηλεφώνου, η οποία έχει χωρητικότητα 4500 mAh, δεν είναι απαραίτητα ιδιαίτερα μεγάλη για τα δεδομένα πλέον του 2021 και ειδικά με δεδομένο επίσης το ότι πολλά τηλέφωνα της Poco και της Xiaomi σε χαμηλότερη κατηγορία έχουν μια αρκετά μεγαλύτερη μπαταρία στο εσωτερικό τους. Εδώ η εταιρεία έχει επιλέξει τη συγκεκριμένη χωρητικότητα πιθανόν για να διατηρήσει και το πάχος αλλά και το βάρος του Poco F3 σε πολύ καλά επίπεδα. Στην πράξη τώρα η μπαταρία αυτή μπορεί να προσφέρει πολύ καλούς χρόνους λειτουργίας, ακόμα και όταν το χρησιμοποιεί κάποιος αρκετά έντονα το τηλέφωνό του. Εδώ οι επιδόσεις που προσφέρει ο Snapdragon 870 έρχονται με λογική κατανάλωση ενέργειας, κάτι που σημαίνει ότι μία ημέρα χρήσης θα τη βγάλει η συσκευή και στις περισσότερες περιπτώσεις με χαρακτηριστική άνεση. Τώρα, αν κάποιος παίζει πολλές ώρες παιχνίδια, αν κάποιος θέλει να παίξει 3 και 4 ώρες την ημέρα παιχνίδια με το Poco F3, προφανώς και η μπαταρία θα αδειάσει νωρίτερα. Σε μια πιο ισορροπημένη αλλά απαιτητική χρήση, στο τέλος της ημέρας η μπαταρία έχει από ένα 10 έως 15% ακόμα διαθέσιμο. Μικρό ίσως ποσοστό, σε κάθε περίπτωση όμως είναι αρκετό για να προλάβουμε να το βάλουμε πάλι στην πρίζα και να φορτίσει. Τώρα, για όσους θέλουν να αφιερώσουν χρόνο, αρκετό χρόνο είναι η αλήθεια, για να χρησιμοποιήσουν και να εκμεταλλευτούν όλες τις επιλογές που έχει το MIUI 12 για τη διαχείριση των εφαρμογών και το ποιες από αυτές θα τρέχουν ή όχι στο παρασκήνιο, μπορεί να βγάλει και 2 ημέρες χρήσης από την μπαταρία του Poco F3 και μάλιστα με σχετική άνεση. Ένα σημαντικό πλεονέκτημα, έστω και με προϋπόθεση όπως είπαμε, το να πρέπει κάποιος να αφιερώσει χρόνο για κάθε εφαρμογή ξεχωριστά, προκειμένου να διαλέξει μόνο αυτές που πραγματικά χρησιμοποιεί για να λειτουργούν μονίμως. Και τέλος, η διαδικασία της φόρτισης γίνεται και εδώ με 33W, και το Poco F3 έχει τον αντίστοιχο φορτιστή στη συσκευασία του, κάτι που δυστυχώς δεν θεωρείται δεδομένο πλέον από όλες τις εταιρείες, ειδικά στη συγκεκριμένη κατηγορία, και μπορεί να γεμίσει την μπαταρία πλήρως σε περίπου 55 λεπτά όταν είναι άδεια, ανάλογα και με το αν το χρησιμοποιούμε ταυτόχρονα. Και γενικότερα ένας μέσος όρος, ειδικά το καλοκαίρι με λίγο υψηλότερη θερμοκρασία στο χώρο γύρω μας, είναι περίπου μία ώρα για να γεμίσει πλήρως η μπαταρία του. Και να κλείσουμε όπως πάντα με την εξωτερική κατασκευή και το σχεδιασμό του Poco F3. Εδώ επίτηδες δεν το καθάρισα προκειμένου να δούμε και στην πράξη το ότι όντως γεμίζει εύκολα δαχτυλιές. Παρ' όλα αυτά, το πίσω μέρος του τηλεφώνου είναι κατασκευασμένο από γυαλί και συγκεκριμένα Gorilla Glass 5. Ναι, δεν είναι η νεότερη έκδοση του Gorilla Glass η συγκεκριμένη. Παρ' όλα αυτά, παραμένει ένα τηλέφωνο τυπικά στη μεσαία κατηγορία, με εντυπωσιακή cam, με εντυπωσιακή οθόνη, συγγνώμη, και πολύ καλές επιδόσεις. Μπορεί σε μεγάλο βαθμό να δικαιολογήσει εδώ η Poco την επιλογή του Gorilla Glass 5 για την κατασκευή του, ειδικά αν υπολογίσει κανείς ότι ακόμα και σε αυτά τα χρήματα υπάρχουν άλλες εταιρείες που προσφέρουν συσκευές κατασκευασμένες από πλάστικο. Αν εξαιρέσει λοιπόν το πόσο εύκολα μαζεύει δαχτυλιές πίσω αυτή από αυτού πλευρά του Poco F3, συνολικά έχει την πολυτέλεια και την εμφάνιση που περιμένει κανείς από το κορυφαίο τηλέφωνο της εταιρείας. Αντίστοιχα, θα μπορούσε ίσως το πλαίσιο στο πλαίνα του μέρος να είναι κατασκευασμένο από μέταλλο ή είναι και αυτό από πλαστικό, που έχει το πλεονέκτημα του χαμηλότερου βάρους και πάλι, όταν το κρατάς στα χέρια σου δίνει μια σχετική αίσθηση ποιότητας στο Poco F3, αρκεί να θυμάσαι πάντα και τα χρήματα που κοστίζει. Στο πρακτικό κομμάτι τώρα, ο αισθητήρας αποτυπωμάτων είναι πάνω στο power button, όπως έχουμε δει και σε προηγούμενο βίντεο, κάτι που σημαίνει ότι είναι πολύ πιο αξιόπιστος και πολύ πιο γρήγορος σε σύγκριση με έναν αισθητήρα ενσωματωμένο σε ένα AMOLED panel, πάντα για τη μεσαία κατηγορία, και ποτέ δεν πρόκειται ο ιδιοκτήτης του να ενοχληθεί με το πόσο γρήγορα και άμεσα ξεκλειδώνει το τηλέφωνο. Μάλιστα, όπως βλέπουμε, αν η οθόνη είναι ήδη αναμένη, πραγματικά αναγνωρίζει στιγμιαία το αποτύπωμά μας και είναι έτοιμο για να το χρησιμοποιήσουμε. Αυτή λοιπόν είναι μια συνολική εικόνα για το Poco F3. Σε κάθε περίπτωση, η εταιρεία για μία ακόμα φορά κατάφερε να κάνει πολύ μικρές παραχωρήσεις προκειμένου να πετύχει τη συγκεκριμένη τιμή πώλησης για τη συσκευή, παραχωρήσεις όπως η απουσία της θύρας των ακουστικών που σίγουρα θα ενοχλήσει κάποιους και αντίστοιχα το ότι δεν έχει ενσωματωμένο ραδιόφωνο. Εξαιρώντας όμως αυτό και την απουσία της υποδοχής για κάρτες microSD, το τηλέφωνο για τα χρήματά του έχει πραγματικά μια εντυπωσιακή οθόνη,
απίθανα καλές επιδόσεις για ένα τηλέφωνο σε αυτή την κατηγορία και κάμερες στο πίσω μέρος του, οι οποίες προφανώς δεν ξεχωρίζουν. Στις περισσότερες περιπτώσεις όμως θα βγάλουν μια αρκετά καλή φωτογραφία για να μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Αυτά λοιπόν στο συγκεκριμένο σίγουρα μεγάλο σε διάρκεια βίντεο. Θα τα πούμε και πάλι πολύ σύντομα. Καλή συνέχεια!